Λάρη κατά την διάρκεια του τοπικού πανηγυριού. Ευδιάθετος, ο Αλέξης Τσίπρας χαιρετά έναν έναν τους συγχωριανούς του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αθαμάνιο Άρτας, εκεί που περνούσε τα παιδικά του καλοκαίρια. Η σημαντικότερη ιδιότητα με την οποία βρίσκομαι εδώ σήμερα δεν είναι αυτή του Πρωθυπουργού, είναι αυτή του συγχωριανού σας. Αυτή είναι η σημαντικότερη ιδιότητα. Σε αυτές τις μικρές στιγμές ανάπαυλας, ο Πρωθυπουργός μοιράστηκε αναμνήσεις από τα παλιά και συνομίλησε με τους ανθρώπους με τους οποίους γνωρίζεται για χρόνια. Μόνο λίγα κιλά πήρες, κατά λέγει για σεξου. 98. Αυτά είναι. Να είσαι καιρός. Δεν άργησαν να ξεκινήσουν τα υπηρώτικα τραγούδια και οι χοροί. Ο Αλέξης Τσίπρας με τον θείο του, τον Παπαδημήτρη, χόρεψαν το Καγκελάρι, τον παραδοσιακό χορό στα Τζουμέρκα και τα χωριά στα Θεμανικά Όρη. Όσοι συμμετείχαν κρατιούνται σφιχτά ο ένας δίπλα στον άλλο ώστε να συνεννοούνται μεταξύ τους. Είναι παραδοσιακός χορός που χορεύεται στην περιοχή των Τζουμέρκων. Εφαρμόστηκε επί τουρκοκρατίας για να μπορεί ο κόσμος που χορεύει να είναι ένας κοντά στον άλλον, για να μπορούν να συνομιλούν. Να έχετε υγεία. Είναι μια μεγάλη τιμή για το χωριό μας και για την νεολαία ιδιαίτερα, η οποία ένα ισότιμο μέλος της αυτής της νεολαίας είναι τώρα πια πρωθυπουργός της χώρας. Είναι μεγάλη τιμή για μας που ήρθε ο Πρωθυπουργός στο χωριό του να γιορτάσει τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας και να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια. Δεν υπάρχουν λόγια για την επίσκεψή του. Είναι απερίγραπτο, εντάξει. Τον ευχαριστούμε. Σας εύχομαι λοιπόν από καρδιάς χρόνια πολλά. Καλό αντάμωμα ξανά με χαρές στο Καγκελάρι του χρόνου και καλή δύναμη και αισιοδοξία σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά και να αγαπάτε τον τόπο σας.